Καλημέρα. Καλησπέρα, βασικά. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Ωραία μέρα σήμερα, ε. Ναι. Μάλλον γι' αυτό έτσι έχω μια άλλη αίσθηση, γιατί έχει πολύ ήλιο, έτσι καλοκαιριά σιγά-σιγά. Αλλάξαμε και πλάνο πάλι. Ναι, ξανά. Ναι. Δεν καταλαβόμαστε σε μια συγκεκριμένη θέση. Νομίζω από είναι ό,τι το τέταρτο πλάνο μας. Τέταρτο, ένα, δύο. Τέταρτο πλάνο, ισχύει. Είχαμε τρεις τρία. Έχουμε τέσσερα πλάνα. Τρομερά, Έχουμε και τα λουλουδάκια μας εδώ πέρα. Αρχίζει και η καλοκαιριά σιγά-σιγά. Το περιμέναμε. Άλλαξε και η ώρα. Άλλαξε και η ώρα, εννοείται. Αν και σε βλέπω λίγο με τα μαύρα. Γιατί τόσο σκούρα, Αριστεία. Κοίταξε, δεν ξέρω, έτυχε. Είναι από αυτές τις μέρες που δεν σκέφτεσαι τι θα βάλεις και ναι. Καταλήγεις να βάζεις μόνο ένα χρώμα και αυτό σήμερα ήταν το μαύρο. Τουλάχιστον όμως βλέπω εδώ λίγο μπλε, λίγο έχουμε άσπρο. Έχουμε βάλει λίγο μπλε παπουτσάκι. Κάτι το έχουμε αυτό, σπάσει κάπως λίγο. Αυτό, κάπως σπάσαμε λίγο. Εντάξει, έχουμε και εσένα που φοράς το μπλε το τζι, γιατί και εσύ κατά τα άλλα μαύρα βλέπω. Εντάξει, λοιπόν, νομίζω είναι καλύτερα να πούμε λίγο στο θέμα μας. Φτιάξαμε και τα καφεδάκια μας εδώ. Καφεδάκια. Ελπίζουμε και εσείς στο σπίτι να έχετε κάνει τα καφεδάκια σας, να σας κρατήσουμε παρεούλα σήμερα με ένα ιδιαίτερο θέμα, νομίζω, που θα σας αρέσει ιδιαίτερα εσένα. Εμένα, εγώ το περίμενα καιρό αυτό το θέμα, είναι έτσι κάτι τελείως διαφορετικό συγκριτικά με αυτά που έχουμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές. Και έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πώς φαίνεται? Καλό, βλέπετε εδώ πέρα, εγώ έχω κάνει τις σημειωσούλες μου, γιατί είναι ένα είναι θέμα το οποίο... Είναι έτοιμη μαθήτρια, καλύτερη. Έχω κάνει τις σημειωσούλες μου εδώ πέρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό το θέμα είναι πιο πολύ στην κατηγορία της ίσης, παρά το δικό μου. Ναι, εντάξει, και... είναι καλό όλος ο κόσμος να το γνωρίζει, ειδικά στη χώρα που ζούμε. Οπότε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ορίσουμε πρώτα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να ενημερώσω ότι θα τις αποκαλούμε σαν ΑΠΕ, είναι τα αρχικά δηλαδή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χάρη συντομίας, γιατί είναι ολόκληρο μακρινάρι. Οπότε, ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορίζουμε τις πηγές οι οποίες είναι συνεχώς διαθέσιμες, ανεξάντλητες και ανανεώνονται συνεχώς. Και προέρχονται από τη μητέρα φύση. Εσένα τι σου έρχεται στο μυαλό, ακούγοντάς το? Θα έλεγα έτσι η αιωλική σίγουρα. Ακριβώς, πολύ ωραία. Η ηλιακή και η υδάτινη. Ακριβώς. Και η γεωθερμία, βιομάζα γενικότερα υπάρχουν. Εμείς θα εστιάσουμε λίγα βασικά που ανταποκρίνονται και στη χώρα μας. Ναι. Οπότε λοιπόν, πάνω σε αυτό, γιατί πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα? Κοίτα. Και είναι σωστό ο κόσμος να γνωρίζει λίγο παραπάνω πράγματα? Θεωρώ ότι είμαστε πολύ ευλογημένοι στον τόπο τον οποίο ζούμε, στη χώρα μας, και έχουμε ακριβώς όλες τις ανανεώσιμες πηγές που αναφέραμε πριν. Οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος, έτσι ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση στο συγκεκριμένο θέμα. Και έτσι θα αναλύσουμε και πιο μετά, γιατί είναι τόσο βασικό να τις γνωρίζουμε και να ξέρουμε πώς να τις αξιοποιούμε σωστά. Ακριβώς. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη στο θέμα, ας πάρουμε το παράδειγμα της αιωλικής ενέργειας. Για να το παραθέσω έτσι λίγο πιο απλοϊκά, η αντίστοιχη συσκευή που χρησιμοποιείται προς εκμετάλλευσή της είναι η ανεμογεννήτρια. Επομένως, πώς ξεκινάει ένα αιωλικό πάρκο, ένα αντίστοιχο έργο δηλαδή? Η μηχανική, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα και μελέτη, στο πρώτο στάδιο εντοπίζουν μια περιοχή μελέτης, η οποία θα έχει επαρκές αιωλικό δυναμικό για την ηλεκτροδότηση της εκάστοτε περιοχής έργου, εξαρτάται ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου πλάνου. Στη συνέχεια, θα γίνει ο σχεδιασμός του πάρκου, ώστε να εγκαταστήσουμε τις ανεμογεννήτριες σε μια βέλτιστη διάταξη, για να απορροφούν την αιωλική ενέργεια βέλτιστα. Κατά κάποιο τρόπο έτσι γίνεται ένα αιωλικό έργο στην Ελλάδα. Πώς φάνηκε η επεξήγηση? Ωραία, να το πούμε λιγάκι πιο απλά, πώς το κατάλαβα εγώ. Και ποιος είναι ο απότερος σκοπός, να μας πεις? Καλά, νομίζω αυτό είναι σαφές, ότι είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πολύ ωραία. Αλλά πέρα από αυτό, από ό,τι κατάλαβα εγώ, ψάχνουμε την καλύτερη περιοχή στην Ελλάδα, τα καλύτερα νησιά ή οποιαδήποτε περιοχή κι αν είναι, η οποία θα μπορέσει να μας προσφέρει εντός εισαγωγικών επαρκή δύναμη αέρα. Ναι, δύναμη αέρα. Έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ακριβώς. Ωραία. Όμως, εγώ έχω ένα ερώτημα.
Παρακαλώ. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η έρευνα, η οποία θα μας υποδείξει τη σωστή περιοχή για να γίνει το αιωλικό πάρκο? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί πρώτα το αιωλικό πάρκο και μετά να καταλάβουμε αν η περιοχή αυτή είναι βάσιμη. Είναι δυνατή, όχι βεβαίως, γιατί τέτοιου είδους έργα ανταποκρίνονται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, ναι. Οπότε δεν τίθεται θέμα λάθος. Εδώ είναι λοιπόν η σωστή ερώτησή σου και εδώ είναι που παίζει πόσο μεγάλο ρόλο βασικά παίζει ο μηχανικός και η αντίστοιχη μελέτη. Για να επιλεγεί μια τέτοια περιοχή, έχουν γίνει διάφορες μετρήσεις μέσω του ανεμόμετρου, το οποίο μετράει το δυναμικό και την ισχύ του αέρα κατά τη διάρκεια ενός έτους. Μάλιστα. Αυτό γίνεται για πολλά συνεχόμενα συναπτά έτη, ώστε να βγουν κάποια στατιστικά. Mm-hmm. Επομένως, οι ερευνητές, βάσει αυτών των μετρήσεων, θα απαντήσουν για το αν μας καλύπτει η περιοχή ή όχι. Ναι. Και πιο συγκεκριμένα, για να μιλάμε και ακριβώς, το ΚΑΠΕ είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Εξοικονόμησης Ενέργειας. Περίμενε, αλλάζω σελίδα. Πάω πίσω. Ναι. Ωραία, πολύ σωστά. Έχει κάνει ιδιαίτερη μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και έχει δημοσιεύσει διάφορους γεωπληροφοριακούς χάρτες με όλες τις περιοχές της Ελλάδας, στους οποίους είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση το ηλιακό δυναμικό, το ηλιακό δυναμικό σε περίπτωση φωτοβολταϊκών κλπ. Δεν είναι τρομερό? Είναι τρομερό. Άρα μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο και στην Πάρο και στην Κινέτα. Εννοείται. Αγαπημένη Πάρο και Κινέτα. Καλά, εννοείται. Έχουμε και πολλούς προσκυνητές που έρχονται και από την Πάρο και από την Κινέτα. Και... Ακριβώς. Και... Μας στηρίζουν, ναι. Ναι, μας στηρίζουν, ναι. Πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν. Τι άλλο έχεις να μου πεις? Η επόμενη πολύ σημαντική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι η ηλιακή, σαφώς, με τέτοιο κλίμα που έχει η χώρα μας. Και ποια είναι η συσκευή λοιπόν που μετατρέπει την ηλιακή σε ηλεκτρική? Τα φωτοβολταϊκά. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε στο σπίτι μας, γι' αυτό το ξέρω. Ναι, ακριβώς λοιπόν. Ουσιαστικά τα φωτοβολταϊκά είναι μία σκουρόχρωμη πλάκα η οποία έχει τοποθετηθεί με τέτοια κλίση ώστε να απορροφά τη μέγιστη ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια μιας μέρας. Πώς σου φαίνεται? Πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς. Και για να σε δω αν πρόσεχες πριν, κατά τη δημιουργία και την υλοποίηση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, πού ανατρέχουμε για να διαπιστώσουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει επαρκές ηλιακό δυναμικό για την κατασκευή μας? Φυσικά και πρόσεχα. Πολύ ωραία. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να κάνουμε μετρήσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους για να δούμε πού έχουμε την περισσότερη ηλιακή δύναμη, αν θέλεις. Αν θα το λέγαμε. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, τα αποτελέσματα για την κάθε μας επιλογή μπορούμε να τα βρούμε στο ΚΑΠΕ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Την καλύτερη μαθήτρια έχω. Μου είχε γράψει τη λέξη εδώ να το γιατί θα το έχανα. Όχι, όχι. Πολύ, πολύ καλά τα πηγαίνουμε. Όπως τα είπες, ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και για να συνεχίσουμε λοιπόν για το πώς γίνεται η υλοποίηση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, αφού έχουμε εντοπίσει λοιπόν τη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης με επαρκές ηλιακό δυναμικό, στη συνέχεια εξελίσσεται μελέτη για τη βέλτιστη διάταξη των φωτοβολταϊκών συλλεκτών μας. Δηλαδή, ώστε μεταξύ τους οι συλλέκτες που θα τοποθετηθούν σκέψουν να υπάρχει σκίαση μεταξύ των συλλεκτών καθώς περνάει ο ήλιος. Α, το κατάλαβα. Ναι. Γιατί κάποιο κομμάτι, άμα έχουμε σκιάσει κάποιο κομμάτι του ηλιακού συλλέκτη, δεν θα απορροφάμε τη μέγιστη ηλιακή ενέργεια. Σίγουρα και δεν θα και υπάρχει αυτό, νόημα μετά. Ακριβώς. Και το νόημα είναι περισσότερο στη τσέπη μας. Mm. Γιατί θα χάνουμε. Γιατί ουσίως εκεί καταλήγουν. Mm-hmm. Επομένως, καταλαβαίνουμε πάλι το ρόλο και πόσο σημαντική είναι η μελέτη πριν από κάθε βήμα τέτοιου μεγάλου έργου. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Τώρα. Στα φωτοβολταϊκά τα οποία βάζει ο μέσος άνθρωπος στο σπίτι του, όπως έχουμε και εμείς. Υπάρχει αυτό το θέμα άρα, δηλαδή όταν μια πολυκατοικία έχει πάρα πολλά φωτοβολταϊκά σε μια ταράτσα. Ναι. Κατά την πέραση του ηλίου, κάποια φωτοβολταϊκά θα φωτίζονται περισσότερο και άλλα λιγότερο. Εννοείται. Αλλά η τοποθέτηση ακόμα και στην ταράτσα μας έχει μεγάλη σημασία. Βεβαίως και έχει μεγάλη σημασία και πάνω σε αυτό θέλω να σου πω ότι νέες τεχνολογίες
αφορούν στην αυτοματοποίηση της κλίσης. Δηλαδή, παίρνει τέτοια κλίση το φωτοβολταϊκό βάσει της θέσης του ηλίου. Αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα ιδιαίτερα κοστοβόρο σύστημα, το οποίο είναι πολλές φορές οικονομικά σύμφορο. Αλλά τέτοιου είδους μελέτες, σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να τις εγκαταστήσει σπίτι του, σίγουρα θα έχει κάποιο έλλειμμα ενέργειας. Σίγουρα. Αλλά άμα βρει κάποιον καλό μηχανικό, η μελέτη θα γίνει με βέλτιστο τρόπο, ώστε να χάνει το λιγότερο δυνατόν. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Αν και νομίζω οι περισσότεροι δεν το κοιτάνε τόσο αυτό. Δηλαδή, και εμείς θυμάμαι όταν βάλαμε το φωτοβολταϊκό στο σπίτι, δεν κοιτάξαμε ακριβώς τη θέση. Κοιτάξαμε να είναι σε μια θέση από την οποία θα έχει ήλιο. Ναι. Αλλά δεν το σκεφτήκαμε τόσο πολύ. Ίσως να μην έχει να κάνει. Ίσως ο μηχανικός με τον οποίο συνεργαστήκατε, γιατί δεν μπορείτε, δεν είναι μια μελέτη που δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου, να ήταν επαρκώς πληροφορημένος και άμα σου έδωσε το OK ότι θα λειτουργήσει, τότε. Ναι, μπορεί όντως. Τώρα είναι ένα πάλι λεπτό ζήτημα. Έχει να κάνει με τη συνεργασία του καθενός. Μάλιστα. Ωραία. Στο σημείο αυτό λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για τα φωτοβολταϊκά μας, ήρθε η ώρα να πούμε λίγο έτσι την κατάσταση στην Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα είναι η σειρά μου να είναι μιλήσω. Η σειρά μου. Για ξεκίνα. να δείτε τι έμαθα κι εγώ σήμερα. Λοιπόν, η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών μέχρι το 2007 πολύ ωραία. Ήταν ιδιαίτερα κοστοβόρα και νομίζω, από ό,τι διάβασα, απευθύνονταν μόνο σε ιδιωτικά και αυτόνομα συστήματα. Πολύ ωραία. Αλλάζω σελίδα. Συγγνώμη τώρα. Έχουμε ένα θέμα, αλλά πρέπει να κοιτάω τις σημειώσεις μου για να είμαι σίγουρη, γιατί... Δεν πειράζει, η έρευνα έχει γίνει και η γνώση έχει πάρθει. Ωραία. Αυτόνομα συστήματα μικρής κλίμακας, τα οποία γινόντουσαν μόνο σε απομονωμένες περιοχές. Ή σε κάποια project, πολλές φορές, εποχιακά. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, κατά την έρευνά μου αυτή, μου κάνει τρομερή εντύπωση που μέχρι το 2007 είχαμε τόσο λίγη ανάπτυξη του συγκεκριμένου ζητήματος. Πότε έγινε αυτή όμως η ανάπτυξη και γιατί δεν έγινε μέχρι τότε? Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία, όπως είπαμε πριν, το κλίμα μας είναι ιδιαίτερα... καλό για τα συγκεκριμένα συστήματα. Ναι, ευνοϊκό για τα συγκεκριμένα συστήματα, βεβαίως. Η έλλειψη μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών συνεισφορών, αλλά και τα γραφειοκρατικά ζητήματα που σχετίζονταν με τις αδειοδοτήσεις. Δηλαδή, σκέψου ότι μπορεί κάποιο συγκεκριμένο project να έκανε την αίτηση για την υλοποίησή του και να εγκρίνονταν μετά από χρόνια. Φαντάσου. Και έχουμε και ιδιαίτερα γραφειοκρατικά ζητήματα γενικώς στην Ελλάδα. Γενικότερα είναι ένα θέμα ιδιαίτερα προβληματικό. Αυτό ίσως να το συζητήσουμε άλλη φορά. Ναι. Ας συνεχίσουμε για τα φωτοβολταϊκά μας. Συγγνώμη, δηλαδή έπρεπε να το επισημάνω. Έτσι λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων λαμβάνουν χώρα το 2008 μέχρι το 2013 εξαιτίας ευνοϊκών νομοθετικών πλαισίων, αλλά και του ειδικού προγράμματος, όπου συνδέονταν με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κτηρίων. Αυτό έγινε το 2009. Άρα δηλαδή μετά βλέπουμε ότι το γραφειοκρατικό ζήτημα την εποχή εκείνη λύνεται εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών λύνεται και κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία υλοποίησης. Δεν θα σου χρειαστούν τόσα χρόνια για να εγκριθεί και μόνο σκέψου την υλοποίηση, δηλαδή την αρχή της κατασκευής. Ναι, είναι τρομερό. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε, τα παραπάνω πλαίσια λοιπόν συνεισφέρουν στην ενίσχυση της τιμής πώλησης της κιλοβατόρας, αλλά και σε αυτή τη διευκόλυνση, όπως είπαμε, των γραφειοκρατικών ζητημάτων. Δυστυχώς όμως, έως το 2018, λόγω της οικονομικής κρίσης και των... και ότι τίθενται άλλες προτεραιότητες. Ο τομέας αυτός υφίστανται μια κρίση, να το πούμε έτσι. Ωστόσο, διάφορα μελλοντικά μοντέλα από το International Agency, Energy Agency, προβλέπουν ότι έως το 2021 στην Ελλάδα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Με τα φωτοβολταϊκά. Με τον φωτοβολταϊκό, ναι, βέβαια. Μακάρι, γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω, όπως καταλαβαίνει και ο κόσμος,
θα μας ωφελήσει πάρα πολύ, δηλαδή και από προσωπικό ζήτημα να το πάρουμε. Είναι και μεγάλη οικονομία όταν τώρα δεν χρειάζεται να ανοίξει το θερμοσύφωνα. Τώρα το πάω εγώ, ξέρω, εσύ μιλάς για γενικότερα. Καλά, ναι, εννοείται. Αυτό είναι ακριβώς, είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός. Γιατί η ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού του με τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Ναι, γιατί το βλέπω και η απόσβεση. Τώρα μιλάμε και οικονομικά, όχι μόνο για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του καθενός. Έχει τρομερή απόσβεση, γιατί από εκεί που χρειάζεται να ανοίξει το θερμοσύφωνα κάθε ώρα της ημέρας, ειδικότερα την άνοιξη και το φθινόπωρο, είναι τρομερή η... Ακριβώς, αφού 6 μήνες το χρόνο δεν χρειάζεται να ανάψει τον ηλεκτρικό θερμοσύφωνα, αρκεί ο ηλιακός. Οπότε είναι πολύ έτσι, ενδιαφέρον. Είναι τρομερό. Και πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε πως δυστυχώς η πλειοψηφία των νησιών παραμένουν αποσυνδεδεμένα με το υπηρετικό δίκτυο και καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω σταθμών ντίζελ ή πετρελαϊκών εργοστασίων. Και καταλαβαίνουμε τι ρήπανση υφίσταται τα ελληνικά νησιά μας, Κυκλάδες, το Ιόνιο. Οπότε πόσο σημαντικό είναι να τεθεί σε λειτουργία μια πηγή ΑΠΕ, είτε αυτό είναι ανεμογεννήτρηση, είτε φωτοβολταϊκά, είτε γεωθερμία, οτιδήποτε προβλέπεται από την εκάστοτε περιοχή, σαν συμπληρωματική πηγή ενέργειας για την ηλεκτροδότηση της εκάστοτε περιοχής. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό, γιατί λόγω του ότι δεν έχω μεγαλώσει σε νησί, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Οπότε, αν κάποιος προσκυνητής που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ζει σε νησί ή πηγαίνει συχνά σε νησί, το οποίο έχει τέτοια προβλήματα ενδεχομένως, θα μπορούσε να μας γράψει την εμπειρία του από κάτω, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι σημαντικό. Και για να πω δύο λόγια για την Πάρο. Πριν 2 χρόνια, το 2018, διασυνδέθηκε με την Ηπειρωτική Ελλάδα μέσω της Σύρου, βασικά ήταν μεσολαβητής η Σύρος, και η Σύρος διασυνδεόταν με τον σταθμό του Λαβρίου. Φαντάσου. Τώρα, σύντομα. Οπότε, λοιπόν, θίγοντας έτσι τη ΣΑΠΕ, γιατί δηλαδή να τις επιλέξουμε. Το πρώτο που εμένα μου έρχεται στο μυαλό είναι πως η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Και έτσι, λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα μείωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, όπως είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο λιγνίτης κλπ. Έτσι, λοιπόν, αυτή η πρώτη ύλη, τι είπαμε, ότι βρίσκεται διάχυτη στην φύση, ήλιος, αέρας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Και οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Οπότε αυτό είναι το πρώτο πλεονέκτημα, θα μπορούσαμε να πούμε, στο συγκεκριμένο τομέα. Όπως είπαμε και πιο πάνω, σημαντικό ρόλο έπαιξε, νομίζω, η συνθήκη του Κιώτο. Ακριβώς, όπως λέγαμε, δηλαδή, για τα νομοθετικά πλαίσια, βεβαίως. Όπως αναφέραμε, γιατί εγώ δεν το γνώριζα αυτό και όταν ψάχναμε μαζί το βρήκα και μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί έγινε το 1997 και εκεί πέρα σημαντικό πρώτο θέμα, θα λέγαμε, ήταν η μείωση των επιβλαβών ουσιών, οι οποίες ρυπαίνουν τον πλανήτη μας. Ακριβώς. Και αυτό εμένα που προσωπικά μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι σκέψω ότι αυτό το θέμα τήθηκε από το 1997. Ενέχεια. Πόσο μάλλον σημαντικό είναι το 2021, που τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, ο πλανήτης μας ρυπαίνεται όλο και περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι πάνω στο συγκεκριμένο που λες και στα νομοθετικά πλαίσια που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν πρώτο πλάνο είχε τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ως προς την μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Το διοξιδίο του άνθρακα, να πούμε, ότι βρίσκεται στο περιβάλλον και ενισχύει τη μάστιγα, τέλος πάντων, της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εν πάση περιπτώσει, και προέρχεται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων και τα καυσαέρια από το πέραν των εργοστασίων και της αυτοκίνησης. Οπότε, λοιπόν, το πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μείωση των συγκεκριμένων εκπομπών, ρυπογόνων εκπομπών, κατά 20% μέχρι το 2020 και μέχρι το 2030 κατά 40%. Μακάρι! Και σε αυτό το συγκεκριμένο πλάνο έχει συμφωνήσει και η Ελλάδα. Μακάρι, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω, γιατί υπάρχουν, ειδικά πέρσι, θυμάμαι, που όταν είχε αρχίσει, γιατί είχε γίνει και η φωτιά στην Αυστραλία πέρσι, αν θυμάσαι, στην αρχή του 2020.
Και εκεί πέρα έχει μετεθεί πάρα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με το οξυγόνο, το οποίο παράγεται από τη φύση μας. Τώρα, συγγνώμη, σε βγάζω λίγο από το θέμα. Λίγο της καταστροφής της χλωρίδας και της σπανίδας. Αλλά μιας που αναφερθήκαμε στο διοξείδιο του άνθρακα, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να τεθεί και αυτό. Γιατί έλεγαν ότι μέχρι το 2040 και 50 υπάρχει περίπτωση να έχουμε θέματα, αν δεν ξεκινήσουμε να φυτεύουμε, πώς το λένε, δέντρα και τα λοιπά, ναι, και φύση γενικά. Ναι, ότι υπάρχει, να έρθει και μελισσούλα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε θέμα στην αναπνοή μας, με το οξυγόνο. Δεν θα παράγεται πολύ οξυγόνο και θα έχουμε θέμα, γιατί έχουμε και υπερπληθυσμό πλανήτη. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό. Συνδυασμούνται μεταξύ τους και προκαλούν τις καταστροφές. Κάτι άλλο που θα ήθελα να συζητήσουμε, και αυτό είναι ιδιαίτερα γνωστό νομίζω από το σχολείο. Όπως εγώ, ας πούμε, προσωπικά το θυμάμαι, που το είχαμε κάνει και στο σχολείο, είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Α, βεβαίως, να το αναλύσουμε. Έτσι λοιπόν, έκανα έτσι μία κι εγώ έρευνα σε ό,τι μπορούσα, στο συγκεκριμένο, ας πούμε, που με κέντρισε ιδιαίτερα. Να ορίσουμε πρώτα λίγο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πρόκειται για το σύνολο των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων γενικότερα στη Γη, και αν θέλουμε να το πάμε ειδικότερα, στη Γη μας, στην ατμόσφαιρά μας και στις θάλασσές μας. Το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, από πού προκύπτει το θέμα? Προκύπτει από τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να παράξουμε ό,τι καταναλώνουμε. Ωραία. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι η κατανάλωσή μας δεν γίνεται μόνο στα τρόφιμα τα οποία παράγουμε κτλ. Μπορεί να είναι ακόμα και τα επιπλά μας, οτιδήποτε. Για ένα 38 παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η χαρτική ύλη, την οποία κάθε μαθητής χρειάζεται και κάθε φοιτητής και οποιοδήποτε, βασικά όλοι το χρειαζόμαστε, να έχουμε καθημερινά. Οπότε, για να γίνει η χαρτική ύλη πρέπει να κόψουμε δέντρα, να τα επεξεργαστούμε έτσι ώστε να έχουμε το τελικό μας αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, είναι επίσης και το αποτέλεσμα αυτής της κατανάλωσης, δηλαδή το τι αφήνει. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, τα κατάλοιπα του πλανήτη και τα σκουπίδια, το πλαστικό, τα απόβλητα, το πλαστικό. Ναι, βεβαίως που... Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί κανένας, ρε παιδί μου, ποτέ δεν το σκέφτεται. Δηλαδή, ναι, μεν ανακυκλώνουμε, πολλοί κόσμοι ανακυκλώνουν κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε την ουσία. Πόσο βλαβερό θα μπορούσε να είναι πραγματικά αυτό για τον πλανήτη μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εννοείς, και πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στη μείωσή του. Βέβαια, η ατομική ευθύνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Αλλά πάνω στο συγκεκριμένο, θέλω να αναφέρω για μια έρευνα που έχει να κάνει με την Ελλάδα. Mm-hmm. Και σχετίζεται με το γεγονός ότι είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα καταναλώνει φυσικούς πόρους 2,5 φορές ταχύτερα σε σχέση με τον χρόνο που χρειάζονται τα οικοσυστήματα προκειμένου να τους αναπληρώσουν. 2,5 φορές περισσότερο. Τρομερό. Είναι τρομερό. Και αυτό που λέμε για την ατομική ευθύνη, έχουμε στο νου μας ότι η επίπτωση είναι ελάχιστη. Mm-hmm. Λόγω του ότι η ρύπανση κυρίως προέρχεται από τα εργοστάσια, από την αυτοκίνηση, όπως αναφέραμε πριν. Όμως, το 2016, έχει αναφερθεί πως η συμμετοχή της οικιακής κατανάλωσης της ενέργειας συνεισφέρει γύρω στα 26% επί της συνολικής. 26% είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Επομένως, όπως αναφέραμε και πριν, ατομική ευθύνη, ανακύκλωση, προσοχή χρήση πλαστικών, όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού, όπως για παράδειγμα με θερμοσύφωνες από φωτοβολταϊκά. Έτσι λοιπόν ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει. Θα ήταν πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όλοι μας σιγά σιγά μπορούμε να ξεκινήσουμε και να το κάνουμε. Οικολογική συνείδηση. Βήμα-βήμα. Συζητώντας λοιπόν για τα ορυκτά καύσιμα, όπως είπαμε ότι είναι το πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτης κλπ. Είναι σημαντικό να πούμε 2-3 λογάκια για τα αρνητικά του πετρελαίου. Ναι. Για εξήγησέ μας τι είναι το πετρέλαιο και από πού προήλθε. Είναι επίσης κάτι πολύ βασικό, το οποίο πιστεύω θα το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, αλλά για χάρη της συζήτησης θα το ορίσουμε. Εννοείται, να το φρεσκάρουμε λίγο στη μνήμη. Λοιπόν, το πετρέλαιο λοιπόν σχηματίζεται από εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή, το πετρέλαιο δεν θα γίνει μέσα σε μερικά χρόνια, χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια για να γίνει. Και σχηματίζεται από νεκρούς φυτικούς και ζωτικούς οργανισμούς. Κατά κύριο λόγο υπάρχει στη θάλασσα.
Πολύ ωραία. Και πρέπει να γίνουν ειδικέ ανασκαφέ για να το αποκτήσουμε. Μόλι ανακαλύφθηκε η σημασία του πετρελαίου, η οποία είναι σχετικά πρόσφατη, νομίζω πριν από 2 αιώνε, αν δεν κάνω λάθο. Είναι κάτι που δεν γνώριζα. Ναι. Αμέσως σταμάτησε η χρήση των γιανθράκων και των ατμομηχανών και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται το πετρέλαιο γιατί. Γιατί πρώτον είναι πιο εύκολη η μεταφορά του. Βεβαίως. Και δεύτερον, οι μηχανές είναι περισσότερες αποδοτικές. Τώρα ζητώ συγγνώμη, τώρα είμαστε με τα χαρτιά και τα λοιπά, αλλά επειδή αυτό το θέμα ναι, δεν είναι κάτι το οποίο είχα εγώ ιδιαίτερη επαφή, σε μερικά κομμάτια δυσκολεύομαι και έχω τις σημειώσεις μου. Θα πας τέλεια. Οπότε, έτσι συνεχίζοντας, να πω ότι σήμερα η σημασία του πετρελαίου είναι τεράστια, γιατί τον χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλούς τομείς. Γι' αυτό έτσι λοιπόν τον λέμε και χρυσό. Αν έχεις ακούσει το μαύρο χρυσό που το λέμε το πετρέλαιο, είναι νομίζω από τις σπουδαιότερες πηγές ενέργειας σήμερα, η οποία χρησιμοποιείται, αλλά έχει σαν κάψιμο που καίγεται και παράγεται ενέργεια, ναι, εννοείται. Όμως έχει και πολλά αρνητικά που κρύβονται από πίσω. Yeah, και θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες για την θάλασσα. Mm-hmm. Ότι περίπου το 1/3 του πετρελαίου που χρησιμοποιείται παγκοσμίως περιέχεται από αποθέματα που βρίσκονται στη θάλασσα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να γίνει η αντίστοιχη εξόρυξη. Καταλαβαίνουμε πόσο ρυψοκίνδυνο είναι και πως οποιαδήποτε λάθος μπορεί να επιφέρει σε πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Κάποιες φορές με ολέθριες συνέπειες για το περιβάλλον και κάποιες όχι. Λοιπόν, τα υδατοδιαλυτά συστατικά του αργού πετρελαίου, δηλαδή τα συστατικά τα οποία διαλύονται στο νερό και των διυλισμένων προϊόντων του, περιέχουν μια ποικιλία ενώσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές για ένα ευρύ φάσμα θαλάσσιων οργανισμών. Τα αυγά, τα μικρά ψαράκια και τα νεαρά σε ηλικία είναι γενικότερα πιο ευαίσθητα για τη ρύπανση του από διάφορα πετρελοειδή. Έτσι λοιπόν, το πετρέλαιο προκαλεί διαταραχές στη φυσιολογία και στη συμπεριφορά των οργανισμών, καθώς και ανομαλίες στην φυσιολογική ανάπτυξη των ψαριών, οδηγώντας τελικά στον πρόωρο θάνατό τους. Είναι πολύ σημαντικό και έτσι σοκαριστικό θα λέγαμε πόσο μεγάλη βλάβη θα μπορούσε να κάνει το πετρέλαιο στους ζωτικούς αυτούς οργανισμούς. Κάτι άλλο το οποίο διάβασα και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ και έτσι με σόκαρε εντός εισαγωγικών είναι ότι σε περίπτωση πετρελοκυλίδας και εννοείται. Όπου... Γιατί πρόπερ στην Αττική με την πετρελοκυλίδα τρομερές καταστροφές. Ναι, τρομερές, πραγματικά. Το θυμάμαι γιατί είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια έτσι να μαζέψουν το πετρέλαιο από τη θάλασσα. Εννοείται. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω, τώρα δεν θυμάμαι αν στην Αττική είχε γίνει συγκεκριμένα, αλλά γενικά όταν το πετρέλαιο πέσει στις αμμώδες ακτές είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκολληθεί. Όταν μάλιστα βρίσκεται ακόμα σε υγρή μορφή το πετρέλαιο, τότε απορροφάται από την άμμο και τότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Εννοείται. Και πάνω στα αρνητικά, να πούμε για τις επιπτώσεις στην παράκτεια βλάστηση, ότι το πετρέλαιο πολλές φορές έχει την ιδιότητα να προσκολάται, γιατί έχει αυτή την κολλώδη υφή, στα παράκτεια φυτά και δεν ξεπλύνεται εύκολα με την οποιοδήποτε ροή νερού είτε παλίρια. Έτσι λοιπόν, με αυτή την προσκόλληση τα φύλλα κυτρινίζουν και τελικά μετά από μερικές μέρες καταλήγουν να νεκρώνονται. Όταν η ρύπανση λοιπόν είναι μικρής έκτασης, τα φυτά ξαναβγάζουν νέα φύλλα και ξαναγεννώνται από την αρχή, μέσα σε μπορεί και 3 εβδομάδες περίπου. Στην περίπτωση όμως σοβαρής ρύπανσης, νεκρώνονται τελείως. Έτσι λοιπόν, τα ετήσια φυτά νεκρώνονται από αυτή την επάλυψη με πετρέλαιο και η επανάκαμψη ολόκληρου του οικοσυστήματος περίπου 2 με 3 περιόδους. Τα πολυετή φυτά δείχνουν μια ποικιλία από αντιδράσεις, από ανθεκτικότητα μέχρι και νέκρωση ανάλογα με τις συνθήκες πάλι και τις ποσότητες του πετρελαίου. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της είτε μεγάλης, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα επαναπροσδιορισμού και να σώσουμε την κατάσταση εντός εισαγωγικών, αλλά σε περιπτώσεις που είναι ανεξέλεγκτη και πολύ μεγάλη ρύπανση, δυστυχώς τα οικοσυστήματα νεκρώνονται. Παρόμοια αντιμετώπιση έχουν και τα πλακτών. Τα πλακτών τα οποία ζουν στην επιφάνεια της θάλασσας είναι ιδιαίτερα ευπαθές, το πλακτών είναι ευπαθές, στις πετρελοκυλίδες.
Επίσης, μια σειρά από άλλες επιπτώσεις σε πλακτονικούς μικροοργανισμούς μαρτυρούν ότι το μετρέλαιο δρά ως δηλητήριο. Βέβαια, αυτό τα οποία τα οδηγεί σε αργό θάνατο, όπως ακριβώς και με τα φυτά. Λόγω των τοξικών ουσιών που εμπεριέχονται και τις διάφορες οργανικές ουσίες που κάνουν κακό και στον άνθρωπο αλλά και στους θαλάσσιους οργανισμούς. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να συζητήσουμε. Μιλήσαμε για τις επιπτώσεις που έχουν στους μονακύτερους οργανισμούς όπως είναι το πλακτόν. Έχει άραγε επιπτώσεις και στο πετρέλαιο σε εμάς τους ανθρώπους? Εννοείται. Και πάνω στο συγκεκριμένο είναι σημαντικό να ενημερωθούμε λίγο παραπάνω για τον κίνδυνο που συνδέεται με τη δημόσια υγεία. Αν και οι άμεσες επιπτώσεις του πετρελαίου στις τροφικές αλυσίδες και δίκτυα θεωρούνται συχνά μικρής κλίμακας, δεν αποκλείονται οι μακροχρόνιες επιπτώσεις καθώς και τα αντίστοιχα φαινόμενα βιοσυσσόρευσης των καρκινογόνων ουσιών στον άνθρωπο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί που φιλτράρουμε την τροφή μας, συσσωρεύουμε αυτού είδους τις ουσίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα και επιπλοκές υγείας. Πω, τρομερό. Είναι τρομερό, αλλά νομίζω ότι έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στα αρνητικά του πετρελαίου, που σαφώς έγινε όλη αυτή έτσι, η ανάλυση. Είναι καλό όμως να τα γνωρίζουν, γιατί ας πούμε, πάρα πολλά σημερινά κομμάτια δεν τα γνώριζα εγώ, ας πούμε, για το πετρέλαιο, οπότε... Εννοείται, αλλά είναι για να υποστηρίξουμε τις ΑΠΕ. Για αυτόν τον λόγο έγινε και το πόσο επιβλαβής είναι η χρήση του για την καθημερινότητά μας. Οπότε λίγο να ξαναεπικεντρωθούμε στα πλεονεκτήματα των άπελαιων. Και εσύ? Για να τελειώσουμε θετικά κιόλας και τη σημερινή μας συζήτηση. Εννοείται. Πέραν λοιπόν της σχέσης και το πλεονέκτημα της συμβολής των ΑΠΕ στο περιβάλλον, μπορούμε να εστιάσουμε και για την οικονομία της εκάστοτε περιοχής, καθώς συμβάλλει στην τοπική απασχόληση μηχανικών ή κάποιων ανειδίκευτων εργατών κλπ. Και ενώ μπορεί να προσφέρει ένα μόνιμο και σημαντικό ετήσιμο ποσοστό σαν έσοδο στους τοπικούς δήμους. Μιλάμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα για ένα υποθετικό έργο, πώς θα μπορούσε να συνεισφέρει οικονομικά. Και για να γίνουμε λίγο ακόμη πιο συγκεκριμένοι, η κατασκευή ενός τέτοιου έργου ΑΠΕ σε μια περιοχή πέραν των οικονομικών ωφελών συμβάλλουν και στην κοινωνική ανέλυξη του τόπου. Είναι το λεγόμενο socioeconomics, το οποίο έτσι απασχολεί πάρα πολύ την γενιά μας. Ναι. Ίσως είναι ένας τομέας που μπορεί να αναλύσουμε σε κάποια επόμενη συνάντηση. Άμα ενδιαφέρει, εννοείται. Πέραν αυτού, να πούμε ότι κάθε ένα τέτοιου είδους έργο, στην περίπτωση λοιπόν υλοποίησής του, κατασκευάζονται και υπάρχει δυνατότητα και βελτίωσης χωρίς κόστος για τους δημότες από άποψη εφορίας. Σημαντικά έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή, όπως είναι το οδικό δίκτυο, οι δρόμοι, οι τηλεπικοινωνίες, είτε κατασκευάζοντας αντισταθμιστικά ωφέλη. Χωρίς κόστο δηλαδή, για τους τοπικούς δήμους, διάφορα κοινοφελή έργα, όπως κοινοτικοί δρόμοι, όπως είπαμε πριν, ενώ προσφέρονται από τους επενδυτές και ανάλογες χορηγίες. Να κάνουμε μια σύνοψη λοιπόν των πλεονεκτημάτων. Ας συνοψίσουμε λοιπόν, για να το πούμε πιο απλά, ένα έργο λοιπόν τέτοιο μας βοηθάει και μας συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, στην εξοικονόμηση χρημάτων και στην αύξηση των απολαβών τοπικών κοινωνιών. Ακριβώς. Και τέλος, στην κοινωνική ανέλυξη του τόπου, έχοντας πει όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας θέμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχόμαστε να σας άρεσε. Νομίζω ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σίγουρα, γιατί δεν ξέρω και εσύ κάποια που ίσως να μην τα είχες ψάξει τόσο σχεδόν καθόλου, πολύ. Η αλήθεια είναι. Αν σου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Εμένα είναι κάτι που με απασχολεί πραγματικά και πρέπει ο καθένας μας να γνωρίζει στο συγκεκριμένο κομμάτι, ειδικά για την Ελλάδα μας. Ναι. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Αν έχετε κάποια προτροπή για κάποιο θέμα το οποίο θα θέλετε να καλύψουμε και σας ενδιαφέρει, ευχαρίστως. Είτε κάποια απορία, γιατί μπορεί να
αφήσαμε έτσι ανοιχτά κάποια μέτωπα, ναι, χωρίς να το αντιληφθούμε. Ναι. Ευχαρίστως να την απαντήσουμε. Δυστυχώς με τη συζήτηση γίνεται και αυτό. Εννοείται, κάποιο θέμα, ναι, μπορεί, ναι, παρασυρώμαστε λίγο. Είναι και το κλίμα τέτοιο. Ευχόμαστε να απολαύσετε τον καφέ σας. Όπως και εμείς. Όπως και εμείς. Πολύ ωραία τον έφτιαξες. Μπράβο, μ' άρεσε. Α, το έκανα. Είδες, έχω εκπαιδευτεί πλέον. Εννοείται. Οπότε θα το πούμε την επόμενη Τρίτη. Να είμαστε καλά. Την ίδια ώρα τώρα δεν υποσχόμαστε για το μέρος, άμα θα είναι το ίδιο. Μπορεί πάλι να αλλάξουμε. Μπορεί να πάμε σε πέμπτο σκηνικό. Φαντάζεσαι, θα καταρρύψουμε ρεκόρ. Ναι, πραγματικά θα πάμε. Θα το προσπαθήσουμε. Θα δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια της ημέρας σας.